Επιστρέφουμε. Θέλουμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη. Η ζωή. Ναι, συνεχίζουμε. Μπρομ. Α, έχει αυτό το πλακίδι. Α, το Mighty Jacks, ναι. Όχι, ωραίο είναι, μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Mighty Jacks, ο Nasomaniac, που το περιμέναμε πριν. Party Zik. Μεχ. Πραγματικά μεχ. Καταπληκτικό. Ξεκινάει το game, θα δούμε κάποιο pause λογικά από τους wannabes. Μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια. Δεν έχουμε κάτι περίεργο στο shop προς το παρόν. Dorans για τον Jax, Dorans για τον Yasuo. Πραγματικά είναι ο Yasuo, είναι τόσο σπαστικός. Yasuo. Για να δούμε. Θα δούμε. Θα δείξει η Σμαράδο. Τι τη λες, θα δείξει ή δεν θα δείξει. Δεν θα δείξει, έχω παίξει έναν τέτοιο σου και δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα. Εγώ πιστεύω θα δείξει. Δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα. Το Windwall είναι εκνευριστικό. Καμάλα. Βλέπεις, έχει και το σιλ του. Είναι και το σιλ, είναι εκνευριστικός. Πρέπει να φαρμάρει, να χρησιμοποιήσει την ουλτή για κάποια εντάξει. Και εκτός από αυτό, στην ουλτή του Ζήξ μπορεί να κάνει και την πλακή που πήγαινε παραδόθε. Yes, το παραδόθε. Το παραδόθε. Το spell παραδόθε. Εντάξει, το E. Κάνει το παραδόθε. Το spell παραδόθε. Καταπληκτικό. Εδώ πέρα βλέπουμε τα taunts από τους... Τρομερή δράση, αδρεναλίνη στο κόκκινο στο mid. Disrespect από τον... Γεια σου. Ο Ζήξ δεν φαίνεται να καταλαβαίνει από τέτοια, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τη συνέχεια αυτού. Εδώ ίσως να έχουμε τσακωμό. Εδώ πέρα βλέπουμε το τον τρελός εδώ πέρα για σου, τρελαίνεται. Άσε να το δούμε για σου λίγο. Άλλο ένα... απίστευτο dodge από το για σου. Το για σου. Εδώ πέρα βλέπουμε disrespect από τον Ζήξ αυτή τη φορά. Προσπαθεί εδώ πέρα να κάνει τα τον. Το για σου εδώ πέρα τρελαίνεται, συνεχίζει, recall. Εδώ πέρα ίσως να πιάσει αυτό που κάνει τόση ώρα ο Γιάσου. Και θα πει ο Τζαξ. Όχι, θα φλασάρει, θα του φάει το φλασ πολύ νωρίς. Έκλεισε αυτό που θέλει να κάνουν εδώ πέρα οι Wannabes. Εδώ πέρα θα πάρει το Red Olysin, το περίμεναν εδώ πέρα οι Wannabes. Wannabes. Τρομερό Smite. Τρομερό Smite. Ωραία, συνεχίζουμε. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο Smite. Έχουμε το top, ήταν το top. Τρομερός Μάιτ! Δεν έχω ξαναδεί τέτοιος Μάιτ στη ζωή μου ολόκληρη. Ωραία, Λούσια και Μπρόμ απέναντι στο Ρένεκτον, βλέπουμε στο bot. Βλέπουμε... Κάνουνε αλλαγή. Κάνουνε ένα σπαμ. Uh-huh. Αλλά ο Τζάξ είναι πολύ μακριά για το top. Ναι, αυτό λέω. Βλέπεις, δεν είναι πολύ σπασικός. Πάρα πολύ, και βλέπουμε τον Ζήλ θα μην σηκώνει την κυρία στο παρόν. Εδώ πέρα βλέπουμε πολύ εκδέσεις τον Γιάσου. Εδώ πέρα βλέπουμε από πολύ νωρίς 4 άτομα στο top. Ταγκάρει πάρα πολύ ωραίο ο Μπρομ. Καταπληκτικό γκάγκ έτσι. Όχι τώρα χωρίς πλέον. Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όλμαν γκάγκ στο 3, πάρα πολύ ωραίο. Well played για τους Wannabes. Πάρα πολύ ωραία το παίξαμε. Κανονικά νομίζω θα πρέπει να το περιμένει. Τρομερό πλάν. Απίστευτο. Λες να προσπαθήσουμε Το περίμενα μέσα στο tower, μπήκαν 4 άτομα. Λες να προσπαθήσουμε να πάρουμε τον bot. Όχι, έχουμε teleport. Είχαμε cancel teleport. Οπ, και εδώ πέρα αντίστοιχο πλάνο από τους... Έχανε cancel το teleport. Εδώ πέρα θα πάνε και το tower. Πήγαν για το first blood, wannabes. Δεν μπορούσα να πάει η αναμυστικά. Και θα πάνε και το tower εδώ πέρα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον game βλέπουμε, έτσι. Έτσι. Καταπληκτικό! Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία μέχρι στιγμής. Αναμένεται το σπάρι. Εφόσον έχουν το ένα kill, εκείνοι το έχουν το ένα power. Βλέπουμε ένα τρομερό game με τρομερά plans και από τις δύο ομάδες.
Να, αυτό δηλαδή. Το στέλνει σε ένα σημείο την Κιού και να βλέπουμε να εξακολουθεί ο Τζάξ με την Ελίζα να πηγαίνουν μαζί, έτσι. Τώρα σιγά σιγά το κάνει. Όχι, το δεν έχει. Τώρα θα πάει νομίζω σιγά σιγά στον πόρτο ο Τζάξ. Ναι, πρέπει να χρωμάτει. Βέβαια. Πολύ ψηλά το wave. Έχουμε χάσει ήδη ένα tower, εγώ να μπει. Εδώ πέρα βλέπουμε το Lee κοντά στο Renekton, ο οποίος έχει μόλις 3 farm και ο Jax φυσικά έχει 8. Στα υπόλοιπα lanes βλέπουμε... Φτιάξουμε λίγο τα lanes. Ναι, ναι. Μαρή. Έρχεται... Εδώ πέρα βλέπουμε το gank από την Elise. Πολύ ωραίο. Λόγω εδώ πέρα ζήξει το kill για την Elise. Πολύ ωραίο kill. Πολύ ωραίο το... Το εδώ πέρα βλέπουμε το Renekton, τη Morgana και την Caitlyn μαζί. Εδώ πέρα κακώς κάνανε focus στον Brom. Αντέχει πάρα πολύ damage στο early game. Εδώ πέρα βλέπουμε να έχει εξελιχθεί πολύ περίεργα το game, πολύ νωρίς, έτσι. Θα δούμε το heal εδώ πέρα από τον Lucian. Ναι, δεν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Βλέπουμε πάρα πολλά ganks, βλέπουμε... Ένα πάρα πολύ περίεργο. Ναι, και όμως ποιος ήταν τα 4 άτομα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταφέραν να ρίξουν πάρα πολύ το live του. Πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί το game. Εδώ πέρα θα πάνε και το tower. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρουν. Δράκος από την... Από την... Απίστευτο, παιδιά, είναι... no. Το game είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στο 6, έτσι. Πριν το 6, οι δράκες, ναι. Το κάνει εδώ πέρα από το Lee. Δεν θα δούμε κάτι παραπάνω. Μόνο με Dash θα φύγει η γυαλιά σου, έχει ακόμα το flash του. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το game. Μπροστά βλέπουμε με τον δράκο, ειδικά οι wannabes από νωρίς. Με 2 τα kills, έχουν χάσει φυσικά ένα tower. Παρ' όλα αυτά... Είναι μπροστά στον κόσμο που βοήθησε από τον δράκο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το game. Όχι, βλέπω τα Q του Ζήξ εναντίον στο wall του Γιασού, ναι. Είναι μυστικό. Βλέπουμε 6 level το Γιασού. Όπου να είναι θα πάει και ο Ζήξ, νομίζω. Βλέπουμε τον... Μπρόν πολύ αγκρίσει. Προστάζουμε λίγο κάτω το lane, ανεβαίνει και ο Lee Sin. Όπως βλέπουμε σιγά σιγά το Jax να πηγαίνει στο bot. Όχι, κάνει jungle ακόμα. Και περιμένει το wave από τη side team. Πολύ ωραία εδώ πέρα ο Yasuo. Πολύ καλά. Ξέρεις τι, πολύ σπάνια βλέπω καλό ο Yasuo. Ναι. Πολύ σπάνια. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι και εύκολος και δύσκολος μαζί. Καταλαβαίνεις. Δυσκολεύκολος. Δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα πως ότι είναι εύκολος. Δηλαδή έχω δει πολλούς για σου που δεν ξέρουν να παίζουν. Προφανώς. Νομίζω όλους τους άμυνες έχουν δει να μην ξέρουν να παίζουν. Εδώ πέρα βλέπουμε το Γιασού να πηγαίνει πάρα πολύ aggressive, παρόλο πολύ ωραίο εδώ πέρα το W από το Ziggs. Ενώ βλέπουμε την ulti από το Ziggs, θα πάρει τελικά το Blue. Ποιος πήρε το Blue? Η Elise. Το Q από την Elise, νεκρός ο Lee Sin. Εδώ πέρα βλέπουμε το Q από τη Morgana, γίνεται land κανονικά, low εδώ πέρα ο Brom. Δεν έχει το E2. Ίσως θα πρέπει να το κυνηγήσουμε εδώ πέρα, όχι, δεν θα γίνει κάτι παραπάνω. Γιασού είναι κοντά. Εδώ πέρα κακός. Δεν το περίμενα ο Ziggs. Το flash από τον Ziggs έχει το flash του. Ακόμα ο Γιάσου. Έχει και Ignite και ο. Να δούμε εδώ πέρα στον bot. 6 level ο Jax. 5 level ο Renekton ακόμα. Παρόλο που δεν έχει πάει καθόλου στο lane του, είναι 40 κρυπάκια. Στο 40 farm έτσι. Εδώ πέρα βλέπουμε την ulti από τον Lucian. Ulti και από τον Γιάσου. Νεκρό θα είναι ο Γιάσου. Θα πάρει ένα kill που πεθάνει φυσικά. Και θα τον σκοτώσει η Caitlyn. Θα δούμε και το tower για τους wannabes, πάρα πολύ καλά. Οι wannabes με έχουν εντυπωσιάσει σήμερα. Ναι, ναι, έχουν κάνει καταπληκτικά πολύ ωραία fight, πολύ καλά engage. Πάρα πολύ καλά.
έχουν καλή συνεννόηση. Αλλά παίζουν πάρα πολύ ωραία. Παίζουν πολύ ομαδικά. Βλέπουν λοιπόν το Γιασού είναι πολύ αγκρέση. Τι κάνει γκριμάτσια. Σε πότε βρήκα. Πάρα πολύ αγκρέση το Γιασού. Όπως θα έπρεπε. Πρέπει να παίξω λόγο, ειλικρινά αυτή τη στιγμή. Σα ζηλεύω, παιδιά, εγώ να μπει κάτω. Ακούτε! Ακούτε! Είναι από κάτω μας παιδιά, εγώ να μπει. Με τσουγούνα μπει να παίξουμε. Εντάξει. Τι μένουμε, λέει. Κάνουμε ένα fun game με τσουγούνα. Ναι, ναι, για να μας πετάξουν τα μαλλιά έξω. Του κάνουμε να βγει πέντε. Όλε. Όλοι, με τον πρώτο. Ένα βγει δέκα, να παίξουμε δέκα του. Disrespect εδώ πέρα από τον γεια σου. Disrespect. Θα βρει εδώ πέρα τον Ελλά. Λί. Τον Ελλά. Ωπα, εδώ πέρα βλέπουμε και την Ελίτ πάρα πολύ κοντά. Δεν θα κάνει λαν το stand, θα το κάνει το κοκκούν το λαν. Ούλτι από τον Γιάσου, άλλο ένα κιλ για τον Γιάσου. Θα πάρει άλλο ένα κιλ. Ναι, θα το πάρει. Πάρα πολύ να ταγκάρει, βλέπουμε ο Πρόμ, έτσι. Κάθε φορά το παίζει καταπληκτικά. Είναι εκεί που πρέπει, στιγμή που πρέπει. Ή εδώ πέρα από τον Τζαξ, ούλτι από τον Ρένεκτον. Θα μπει πάρα πολύ αγκρέσιμο εδώ πέρα ο Ρένεκτον. Έκανε το Ignite ο Τζαξ. Πολύ ωραίο τζουκ εδώ πέρα από τον Τζαξ. Και θα είναι νεκρός μάλλον εδώ ο Τζαξ. Όχι! Πολύ κοντά! Κιλ για τον Ρένεκτον, πάρα πολύ ωραία πήγε να το παίξει εκεί πέρα ο Τζαξ και πολύ γρήγορα. Πολύ ωραίο βάλω σκέλη. Λίγο. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πλέον. Ένα βλέπουμε εδώ πέρα τον Γιάσου να έχει πάρα πολύ damage. Θα γυρίσει. Θέλω να το πω στον Gold έχει πάνω. Ολίγησε να έχει το πολύ τον damage. Έχει και 1300 πάνω και 1600 ο Τζαξ. Θα δούμε. Έχουμε λοιπόν 1-1 για τον Τζαξ, 3-0 για την Ελίς, 4-1 για τον Γιασού, 1-0-3 για τον Λούσιαν και 0-0-6 για τον Μπρόμ. Πάρα πολύ καλό σκορ νομίζω και πολύ καλό ο Μπρόμ τώρα. Και έχουμε λοιπόν το 1-2 για τον Ρένεκτον, 0-2 για τον Λυσίν, 0-2 για τον Ζιξ, 1-2 για την Κέιτλιν και 0-1 για την Μοργκάνα, 2-9 τον Γκέιμ, 1-2 στο Towers. Θα δούμε άλλο ένα δράκο μάλλον, είναι πολύ μακριά όλοι. Γύρω στα 5-5.500 διαφορά. Θα δούμε άλλο ένα δράκο για τους wannabes. Όλοι είναι πολύ μακριά. Δεν θα υπάρξει κρέση εδώ πέρα, δεν υπάρχει, δεν έχουμε smite, το smite από την Ελίς. Άλλος ένας δράκος για τους wannabes και ανοίγει κι άλλο εξαλίγα στο gold. Θα να λέμε μεγάλο φαβορί οι wannabes για τον τίτλο. Θα κρυφθεί αύριο. Λοιπόν έχουμε ένα, βασικά ένα πολύ ενδιαφέρον game. Εγώ σου είχα πει ότι δεν θα μπορέσει να επιβιώσει ο Ζήξεν με τον Γιασού. Ο Γιασού έχει το σύμπ προς το παρά. Ναι, καταρχήν έχω παίξει εναντίον Ζήξεν εναντίον Γιασού και πραγματικά το γόλ του, τον dash του. Τώρα βλέπω πολύ αγκρέσιμο το ρένεκτο. Ναι, έχεις δίκιο. Πες πολύ Ζήξεν εναντίον Γιασού. Ναι, αρκετά. Ναι, δηλαδή αυτό το σύλ του είναι πραγματικά εντυπωσιαστικό. Είναι πολύ εντυπωσιαστικό. Π.χ. τελευταίο hit με το Q σου. Δεν μπορείς, δεν θέλει, δεν γίνεται. δεν σ' αφήνει. Για να είναι ενδιαφέρον, στο escape του Ziggs με τον W μπορεί να κάνεις τα καπάκια όλη του Γιάσου. Να βρίσκεις στον αέρα. Δεν είναι από την ομάδα του. Μην μπορεί να κάνει. Όχι, δεν είναι από την ομάδα του knock-up. Δεν μπορεί να κάνει σίγουρα. Ναι, γιατί γίνεται knock-up στο Γιάσου, κατάλαβες. Ακόμα και knock-up στον εαυτό του να κάνει ο Ziggs, πρέπει να είναι από την ομάδα του Ολυνού. Airborne, απλά να είναι airborne enemies. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Νομίζω ότι μπορεί. Αποφύγεται. Αυτή την εντύπωση. Απαντήστε μας παιδιά στο chat, μπορεί να το κάνει, να γίνει αυτό το πράγμα. Μπορεί δηλαδή την ώρα που... Ναι παιδιά, απαντήστε μας λίγο. Την ώρα που κάνει W ο Ziggs, μπορεί να κάνει ulti για σου, έτσι. Ο Γιάσου. Ενώ βλέπουμε εδώ πέρα το fight, ulti από τον Brom. Λόγω εδώ πέρα ο Ziggs δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ damage από τον Γιάσου, αλλά είναι μόνος του εκεί πέρα, νεκρός ο Γιάσου. Τώρα γύρι ήρθε και ο Λούσιαν, ούλτι από τον Λούσιαν. Δεν θα προσπαθήσει να κυνηγήσει εκεί πέρα ο... Για να δούμε τι θα πούν τα παιδιά.
Δεν ναι, γίνεται. Δεν θεωρείται airborne. Οκ, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Είδες πως το έλεγα. Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, καλά. Ρε παιδί μου, απλά πρέπει να είναι από το ίδιο το team. Πρέπει να είναι από το team του. Δεν γίνεται από το αντίπαλο. Ό,τι να είναι. Δεν θεωρείται airborne, ναι. Αυτό. Θα ήταν ωραίο παρόλο αυτό. Ναι. Μας κάνετε πολύ ψευτιά. Ναι. Πολύ ωραία. Βλέπουμε εδώ πέρα πολύ λόγο του μπορεί να πεις. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν έτοιμο να πούμε. Δεν βλέπουμε τον γεια σου να πηγαίνει στο Ziggs. Το flash από το Ziggs. Θα κυνηγήσει κι άλλο. Κακό oh, εκεί πέρα, όλο. Πολύ κακό, πολύ κακό. Πολύ κακό. Πολύ κακό. Πολύ κακό. Κρίμα εδώ για το γεια σου. Ήταν πολύ κοντά, αλλά δεν υπολόγισε ότι υπάρχουν κι άλλα μέλη στο team. Ήταν το πρώτο kill για το Ziggs, ναι. Το Red εδώ πέρα για τον Lucian, 5-10 το σκορ. Άρχισε να κλείνουν τα τζαλέτα στον κορδί τα τελευταία λεπτά οι Team Guardian Angels. Εκμεταλλεύτηκαν κάποια λάθη που κάνουν οι Wannabes. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Brom. Έρχεται και η Λίζα από πάνω, είναι και ο Ziggs κοντά και ο Jax. Δεν θα το συνεχίσουμε. Δεν θα πρέπει να το συνεχίσουμε, κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ μακριά και ο Γιάσου και ο Lucian. Είναι ότι οι Guardian Angels είναι πολύ κοντά όλοι. Πολύ ωραία. Βλέπουμε τον Γιασού έχει βγάλει πρώτο το save του και μετά θα πάει για play. Πολύ δυνατό save του Γιασού. Ενώ βλέπουμε 4-0 την Ελίζα, έτσι. Όταν είδαμε στο προηγούμενο game να μην έχει μεγάλο πρόβλημα. Καταρχήν, ναι, ο Γιασού με το που βγάζει το σύρ του είναι. Πολύ ωραία εδώ πέρα το είναι τελειωμένη κατάσταση. Ενώ βλέπουμε τον Γιασού. Να είναι μόνο του, ναι. Και να κάνει zone 3-1. Ναι. Μόνο του, έτσι. 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 Βλέπουμε όμως το mid ότι είναι στο περίπου ίδιο farm όπως και το bot. Ναι, το τόπιο έχει κάποια μικρή διαφορά, γύρω στο 20 φάμ. Ακριβώς. Αλλά οι υπόλοιποι δεν έχουν κάποια ιδέα, δηλαδή γύρω στο 10 φάμ. Ακριβώς. Ο Μπρόμ είναι πολύ καλός. Ακριβώς. Είναι ο μόνος ο οποίος είναι το 007. Ακριβώς. Ακριβώς. Ήταν να κάνει καταπληκτικό τάγκ στα αυτούρες. Και στο first blood. Και στο first blood και στο επόμενο τάγκ που κάνει στο top. Στο και στο mid. Ενώ βλέπουμε τον Lucian να πιέζει τον bot. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Lucian. Ναι, είναι εκνευριστικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η πάση του. Πάω και τα 4. Και τα 4. Οκ. Είναι εκνευριστικά δυνατός. Δηλαδή στα PvP δεν βρέπει να πιέσει. Να βλέπουμε τον Τζακ στα ύπουλα εκεί πέρα με τον Ρένεκτον. Ανοίγει την τρίτη, θα έχουμε το Q. Πολύ κοντά η Μοργκάνα. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει ο Τζακ. Θα φύγει νωρίς. Θα βγάλει εκτός fight φυσικά τον Ρένεκτον και τώρα θα πρέπει να κυνηγήσουμε τον Δράκο. Κοντά όλοι. Θα χρειαστούμε καλό smite τώρα. Δεν νομίζω να προσπαθήσει. Έχουμε εδώ πέρα το spell shield από τη Μοργκάνα. Βλέπουμε ότι δεν τελειώσαν τον Δράκο. Προσπάθησαν να κάνουν τον bait στον Drake. Παρ' όλα αυτά δεν θα τα καταφέρουν. Τρομερό fight από τους wannabes. Θα πάρουν και τον Δράκο. Πάρα πολύ ωραία. Και βλέπουμε τον Lucian να είναι στο top. Ο Ziggs και η Morgana ζωντανή. Νεκρός όλοι και ο Renekton. Νομίζω ότι ο Γιασού. Παρόλο που είναι 4-3, έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Όν και τι λέγεται. Ναι, αυτό έλεγα ότι παρόλο που. Πάμε για μπάρο εδώ πέρα, εγώ να πει. Για πες μου. Παρόλο που έχει κάνει ένα 4-3, ο Γιασού κάνει πάρα πολύ damage. Δηλαδή σε κάθε teamfight κάνει πάρα πολύ damage. Και εδώ πέρα βλέπουμε του. Ούλτι από την Caitlyn βγάζει εκτός fight τον Γιασού.
Πολύ ωραία εδώ πέρα ο Λούσιαν, ένα hit είναι. Νεκρή Μοργάνα. Δεν χρειάζεται να μιλήσω νομίζω. Βέβαια, το κοκκούν εδώ πέρα δεν θα γίνει. Κοκκούν. Το land δεν θα γίνει κακέ. Ναι, βλέπω εγώ πολύ μεγάλη πίεση από το να πει. Λοιπόν. Ο Βασίλης αγκαλιάζει τις πίτσες. Βλέπουμε το δάχτυλο του χείρου. Θα μπορούσα να πω από τώρα ότι είναι γκέμι τους μαθητές. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά βλέπουμε ότι είναι πολύ... Ναι, είναι πολύ... δεμένη ομάδα, παίζουν πάρα καταπληκτικό σύνεργο μεταξύ τους. Ακριβώς, δηλαδή... αγαπιούνται, είναι ένα, είναι μια γροθιά, είναι σαν οικογένεια. Ακούτε! Ακούτε! Μια γροθιά. Οικογένεια. Μια ιδέα, μια... Ναι. Μια οικογένεια. Οκ. Okay. Έχουμε και τον Baron, λοιπόν. Εδώ πέρα θα κυνηγήσουν το fight, λογικά, η WannaBees. Πολύ ωραίο εδώ πέρα το Wind Wall από τον Γιάστρο. Έτσι, βλέπουμε τον Τζαξ, πολύ aggressive εδώ πέρα. Οπα, πολύ ωραία εδώ πέρα ο Ρένικο. Πάρα πολύ damage από τον Τζαξ. Γιατί δεν συνεχίζει. Γιατί φοβήθηκε λογικά, δεν είχε map control στα αριστερά του Jungle. Jungle. Του Τζούγκλε. Τσούκλε. Ενώ βλέπουμε εδώ πέρα τον Γιάσου να πιάνεται μόνος του από τον Λι. Το flash από τον Λι. Εδώ πέρα ίσως να δούμε το... Όχι, δεν δούμε το... Όχι, δεν το σημαίνω. Το RQ. Μαν, έρχεται ο Μπρομ. Τέλειωσες. Εδώ πέρα βλέπουμε λόγω το Ρένεκτον. Ταγκάρει καταπληκτικά ο Μπρομ. Κανένα πρόβλημα για τον Μπρομ, έτσι. Ποιο από τον Τζαξ και νεκρός ο Ρένεκτον. Το Tower εδώ πέρα για τους Wannabes. Ναι, βλέπουμε το Tower. Νεκρή η Μοργάνα από τον Λούσιαν. Βλέπουμε τον Λούσιαν να είναι 3-1-3. Δύο towers, 6 towers συνολικά για τους WannaBees, 5-15, στα 15.000 διαφορά. Ναι, δεν πάει για τρινιτή, Last Whisper, Black Thirster. Και τώρα θα πάει για το Zill, θα δούμε. Παραγωγούσα να πω ότι και την τώρα το βγάλει έτσι. Βέβαια. Νεκρός ο Lucian, ο Lee, πάρα πολύ damage, ο Lucian. Ο Lucian. Πάρα πολύ damage από τους WannaBees. Ανοιχτό inhibitor τώρα. 0-0-12 μπρομ. Βέβαια, καταπληκτικό game από τον μπρομ. Είναι μια οικογένεια. Σπασμένο champion. Τελείως. Όποιος και να παίζει μπρομ, όποιος και να... Βλέπουμε εδώ πέρα τρομερό ulti από τον μπρομ. Τρομερή ulti και από τον Γιάσουο. Θα δούμε τώρα το wind goal από τον Γιάσουο. Πολύ low εδώ πέρα ο Γιάσουο. Λογικά θα πάρει το kill παρόλα αυτά στη Μοργάνα. Θα πεθάνει από τον Ziggs. Λίγο ακόμα και δεν θα πέθαινε. Ούλτι από την Κέιτλιν στον Λούσιαν. Κακός εδώ. Αχ, νεκρός και ο Λούσιαν από το Ρένεκτον. Βέβαια, φυσικά, ιδέα, ιδέα. Μια ιδέα, παιδιά. 7-17. Ακριβώς. 7-17. Στα 15.000 διαφορά, 15.5. 7 towers για τους Wannabes, 1 μόλις για τους Guardian Angels. 7 kills για τους Guardian Angels, 17 για τους Wannabes και η διαφορά ξαναλέμε στα 15.000. Σπέλισσα από τη Μοργάνα Γκέρος. Καλά, ο Τζαξ έχει βγάλει το Trinity, είναι απέθαντος. Βασικά νομίζω ότι απέθαντος αυτό το game είναι ο Μπρο. Ναι, είναι κυριολεκτικά απέθαντος. Έχει βοηθήσει τους πάντες και δεν έχει πεθαρθεί. Βέβαια, είναι involved σε 13 από 17 kills. Ναι, 13 από 17. Νομίζω ότι τα μόνα 4 κύριοι τα οποία δεν έχει assist είναι αυτά που έγινε στην αρχή που ήταν εκείνο στο lane. Yes, it is. Yes, it is. Εδώ πέρα έχουμε το κύριο από τον Lysian Land στον Brom. Ωραίο wind goal εδώ από τον Ιάσουο. Το κακούν εδώ πέρα στη Μοργάνα, θα μπει ο Jax, πάρα πολύ damage, δεν θα συνεχίσει παρόλα αυτά. Θα γίνει το flash από τη Μοργάνα.
Ενώ βλέπουμε δεν έχει flash κανένας από, το, από τους Guardian Angels. Δεν έχουν flash, ενώ βλέπουμε να έχουν όλοι flash από το μάνα. Δείξτε σαν τον Chrome. Τρομερή ult εδώ πέρα από τον Chrome, τρομερή ult και από τον Yasuo. Πάρα πολύ ωραία ult και από τον Lucian. Παρ' όλα αυτά θα πεθάνει ο Yasuo από τον Renekton. Και θα είναι νεκρή η Morgana. Πολύ μακριά η Ελληνική και ο Jax. Απίστευτο ο Chrome. Άμα γινόταν μαζί με 3 Jax και Q αυτό, πιστεύω θα είχαμε. Το ίσο. Απίστευτος ο Μπρόν, εντάξει, απίστευτος. Πήγε ο Βασίλης να μιλήσει με τους wannabes. Έχουμε και μια έκπληξη εδώ σήμερα. Τι έχουμε? Μια έκπληξη. Είστε... Ναι, στριμάρουμε. Ήρθε ένας φίλος λοιπόν, στο στρατό. Έλα παιδιά. Ο Γιάννης. ο πολύ αγαπημένος Γιάννης. Τι να πούμε λοιπόν, 8-18 για, το, για τους wannabes. 1-7 στα Towers, μεγάλη διαφορά στο πολύ, έτσι, 51 με 35. Μην του λες τέτοια, θα βρει δικαιολογία μας όλους να σας κάνει να φύγει. Όπως δεν στην Ουκάνη. Αυτό αύριο πάλι. Μη ρε φίλε δηλαδή, τι λες τέτοια. Να πω ότι να το λες κάτι άκουμα για τον Βασίλη. Για μένα. Μα για τον Βασίλη τέτοια πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν... Μπάρον έτσι, Μπάρον. Ναι, ναι, εντάξει, κακίες. Τώρα, Μπάρον. Άλλος ένας Μπάρον για τους Γκαρντενέ, για τους wannabes. Κανένας Μπάρον για τους wannabes, για τους Γκαρντενέτσι. Συγγνώμη. Ναι, λοιπόν, δεν είναι κανένας κοντά, απλά εδώ δεν μάλλον θα τελειώσουν οι νομίζω ότι είναι game για τους wannabes, ναι. Πολύ καλά. Βλέπουμε πολύ μεγάλη διαφορά στο gold. Στα 18.000 διαφορά στο gold. 8-18 το match για τους wannabes, 7 tower για τους wannabes και μόλις ένα για τους Team Guardian Angels. Είναι απίστευτο. Είναι καταπληκτικός. 0-0-14. MVP του match μέχρι στιγμής. Για μένα προσωπικά. Καταρχήν με έκανε φοβερές ούλτι με αυτό. Τρομερές ούλτι. Τάνκαρε όταν έπρεπε να τάνκαρε το tower, ήταν καταπληκτικό. Ο συνδυασμός με το Yasuo ήταν πολύ καλός. Εδώ πέρα θα δούμε λογικά το fight. Και πιστεύω ότι σε εκείνο το game που έλεγες, το, όχι στο team fight, άμα ήταν όλοι μαζεμένοι, νομίζω θα ήταν το ace. Ναι, βέβαια. Θα είχαμε το ace πέρα αν είχε μπει ο Jax, αλλά ήταν μακριά στο mid. Ναι, ακριβώς. Εδώ πέρα δεν είναι ενδιαφέρον να δούμε. Θέλουν να ψάξουν το fight εδώ πέρα, θα κίνει το Q από τον Brom, ούλτι από τον Brom στην Caitlyn, ούλτι και από τον Yasuo, νεκρή πολύ γρήγορα. Yasuo, Lucian, εδώ πέρα πάρα πολύ damage από τον Yasuo. Πολύ ωραία ούλτι εδώ πέρα από τη Morgana, θα είναι νεκρός τον Yasuo. Νομίζω ναι, όχι. Νεκρός ναι, από τον Renekton. Ο Brom δεν θέλει να πεθάνει, πέθανε. Πρώτο death για τον Brom. Με τα 50 τάμος, τον έφαγε το τρούφο. Flash Ignite, έκανε Flash Ignite στον Brom. Είναι δυνατόν. Το ήθελε. Θέλω να σου δώσω άλλο ένα tower, το ένατο για τους wannabes. Ναι, ναι. Το ένατο, έναντι μόλις ενός. Και δεύτερο inhibitor λοιπόν για αυτό. Στα 20.000 διαφορά, έτσι. Βλέπω εδώ πέρα το σπάνω από τον Jax. Πολύ low εδώ πέρα και ο Renekton και ο Lee. Νεκρός ο Renekton, ενώ βλέπουμε πάρα πολύ λίγο τον Jax, πάρα πολύ ωραίο κύριο εδώ πέρα για τον Lee. Θα δούμε εδώ πέρα το κοκκούνα, όχι, δεν θα δούμε κάτι παραπάνω. Θα κάνει λάντα εδώ πέρα το Kim Organa, δεν έχει map control παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Πρέπει να κάνουμε defend εδώ πέρα. Έχουν ένα inhibitor down, δύο inhibitors down και ένα ανοιχτό στο bot. Καταστροφή. Όλευρος. Κόλεθρος. Κόλεθρος. 11-21 το σκορ, στα 19.000 η διαφορά, 20.000. Ο Μπρόμ εκεί πέρα, να βλέπουμε το να μπαίνει στον Μπρόμ. PvP ο Μπρόμ με τα λυσί. Σε περίπου 3 λεπτά έφαγε 50 damage. Είναι ψεύσικο αυτό το πράγμα. Ο Μπρόμ είναι ψεύσικο. Είναι ψεύσικο, είναι πολύ πρόκεινο αυτό το παιδί. Θες πίτσα. Ναι. Πάει.
Τι το κάνω. Εδώ έχουμε ρε. Πού εδώ πέρα ο Λί. Τρομερό τότσο από τον Λί. Ναι. Τι είναι αυτό, τι cool down έχει η Cuter εσέ. Ποιανού. Του Μπρόν. Όσο θέλει είχε. Όσο θέλει ρε. Πατάει αυτός πως έχει πριν το game. Αφού είναι τσίτα αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει. Και το τρίτο inhibitor για τους wannabes, αργός και βασανιστικός αθάνατος των Guardian Angels. Ούλτι από τον όχι, δεν έχουμε ούλτι. Όχι! Εδώ πέρα έχουμε... Αμάν, μόνος ο Γιάσου. Νεκρός ο Γιάσου από την Caitlyn. Νεκρή Μοργκάνα, νεκρός ο Ρένεκτον. Νεκρός ο Λί, έχει μείνει μόνος Ζιξ και η Caitlyn. Είναι δύσκολο, θα καταφέρουν να βγάλουν defense απέναντι σε Lucian, Brom, Jax και Elise. Γιατί πάει βλέπουμε εδώ πέρα δεν θα καταφέρουμε τίποτα να βγάλουμε defense. Βλέπουμε εδώ πέρα περίπου 6 super creep waves. Super. Εδώ πέρα δούμε το cocoon. Να το cocoon, όχι! Και νεκρή! 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 Και καταπληκτικό win για τους wannabes. GG, ουκού! Μπράβο παιδιά! Μπράβο στους wannabes! Συγχαρητήρια! Καταπληκτική επίδειξη δύναμης από τους wannabes. Και εσείς έχουν φύγει! Και επιστρέφουμε σε λίγο με τους... Επιστρέφουμε σε λίγο. Crocodile 5 απέναντι στους... Στους Stuck in Reverse. Stuck in Reverse. Ναι!